Θέμα έρανος της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι με τη βοήθεια του Θεού ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, δηλαδή την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το νόημα και το πνεύμα της γιορτής είναι βαθύ και ανεξάντητο. Η άπειρη αγάπη του Θεού τον φέρνει κοντά μας και τον κάνει να ενδυθεί την ανθρώπινη φύση μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και ευλογία για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μέσα στην καρδιά μας γεννιέται μια δοξολογία για την ευεργεσία και την επιθυμία για φιλότιμη ανταπόκριση σε αυτήν. Θέλουμε πολύ να τα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα αληθινά και χαρούμενα και υπάρχουν πολλοί τρόποι γι' αυτό. Ένας πολύ βασικός είναι και η έκφραση της αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Κατά εκκλησιαστική παράδοση, ο Δεκέμβριος ονομάζεται μήνας της αγάπης και συνδέεται με τον λεγόμενο έρανο της αγάπης. Στη ζωή όμως του χριστιανού δεν υπάρχουν μήνες που είναι της αγάπης και μήνες που δεν είναι. Όλη η ζωή μας πρέπει να διαποτίζεται από το φρόνημά της. Απλά τέτοιες μέρες συντονίζουμε τις δυνάμεις μας και ενισχύουμε το έργο της αγάπης μας. Δυστυχώς, ως κοινωνία περνάμε πολύ δύσκολες μέρες. Η ανεργία, τα χρέη, τα δάνεια, οι φόροι, η γενικότερη οικονομική κρίση έχουν αυξήσει κατά πολύ τους αναγκεμένους και έχουν βυθίσει πολλούς συνανθρώπους μας στην ανέχεια, στην φτώχεια, στην πείνα. Αρκετοί εντελώς ανέτοιμοι βρέθηκαν σε αδιέξοδο με τραυματισμένη την αξιοπρέπεια και με πλήρη αδυναμία να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα. Ποιος θα φανταζόταν πριν από 10 χρόνια αυτό το κατάντημα? Αυτό όμως είναι και μια ευκαιρία όλοι μαζί να μοιραστούμε τα αγαθά του Θεού. Και όποιος έχει κάτι που του περισσεύει, με ελεήμονα αισθήματα να το προσφέρει, και όποιος στερείται, ταπεινά να δεχθεί την βοήθεια των υπολείπων. Η τοπική μας εκκλησία κατά την περασμένη χρονιά έγινε μάρτυρα συγκινητικής κινητοποίησης εκατοντάδων φίλων και αδελφών που άλλος προσφέροντας πολλά και άλλος λιγότερα, άλλος σε χρήμα, άλλος σε είδος και άλλος σε χρόνο και εργασία, δημιούργησαν ένα δίκτυο αγάπης στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αποτελεσματικό. Έτσι η Μητρόπολη μας συντήρησε τη λειτουργία του γυροκομείου μας και της Γαλιλαίας. Στήριξε πολύτεκνες και υπερπολίτεκνες ή εμπερίστατες οικογένειες, βοήθησε ασθενείς, ενίσχυσε οικονομικά άλλα μη εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιοχής μας, συνέδραμε στο έργο των Ορθοδόξων Ιεραποστολών κλπ. Επίσης, μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φαρμάκων, ειδών οικιακής χρήσεως, ενδυμάτων και χρηματικά βοηθήματα διανεμήθηκαν από την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία και τα Ενωριακά Φιλάνθρωπα Ταμεία της Μητροπόλεως μας, με περισσότερες από 1.000 οικογένειες αντιμετωπίζοντας ουσιαστικές ανάγκες. Επιπλέον, με πρωτοβουλία αρκετών ενοριών, σιτίζονται ημερησίως περίπου 800 συνανθρώποι μας που στερούνται και το φαγητό τους. Όλα αυτά μας υποχρεώνουν να επαναλάβουμε και φέτος τον καθιερωμένο πλέον έρανο της αγάπης και προτρέπουμε όλους να ανοίξουμε την καρδιά μας και να συμβάλλουμε το κατά δύναμη σε αυτόν τον χριστουγεννιάτικο συναγερμό της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Η λύση δεν βρίσκεται στους λίγους που δίνουν πολλά, αλλά στους πολλούς που όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Οι διακονητές του Εράνου της Αγάπης, που θα περιέλθουν κάθε γωνιά της Μητροπόλεως μας, από τις 13 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Η διακριτική παρουσία τους είναι η επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι και στη ζωή μας. Να τους δεχθούμε ως την μεγαλύτερη ευλογία της χρονιάς, ως την καλύτερη ευκαιρία της αγάπης μας. Εύχομαι σε όλους σας καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
με τα εορτίων προσρήσεων και πωλήστησεν Κυρίου Αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.